Αναστασίου εκτελεί το πλάγιο, μια παλιά για το Κοτάκι, γυρίζει ο Κοτάκι, πασιαλή από μακρύνει. Μπαίνει στη φάση ο Ταβρατζής, τσαβαλιά στην περιοχή του Βουκελάτου, πιάνει δυνατό σούτ, άστοχο όμως η φάση στο 25ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Δεν απομακρύνεται η μπάλα, Τσακυρίδης, νέα προσπάθεια, Δρόσος στην κεφαλιά, Παπαϊωάννου την κεφαλιά, Δρόσος γεμίζει στην περιοχή του Βουκελάτου, πασιαλής διώχνει, Κοτάκης, τσαβαλιάς, Βρύνιος μέσα στην περιοχή του Βουκελάτου, πιάνει δυνατό σούτ και ο Ταβρατζής με έξυπνο πλασέ. Κάνει το Αθηναϊκό Σπασγάλενα 1-0 στο 31ο λεπτό της συνάντησης. Χατζηράπτης, Αναστασίου με τη μία στον Κοτάκι. Κοτάκης έχει το ζώο μπροστά του, τον αποφεύγει. Δυνατό σου του Κοτάκι, μπλοκάρει ο Βουκελάτος στο 35ο λεπτό η φάση. Δρόσος εκτελεί το φάουλ. Πολύ δυνατό ο Βουκελάτος, πέφτει, out η μπάλα. Παπαϊωάννου, κλέβει ο Αναστασίου, βγάζει μια παλιά για τον Τσαβαλιά, Τσαβαλιάς πλασάρει τον Βουκελάτο που έχει βγει και κάνει το 2-0 στο 38ο λεπτό της επανάληψης. Μετά από έξυπνη παλιά του Αναστασίου, ο Τσαβαλιάς είδε τον Βουκελάτο να βγαίνει από τα δοκάρια του, πλασάρει και έκανε το 2-0 στο 38ο λεπτό της επανάληψης. Γιώργο Αγγελόπουλε, πώς βλέπεις τη συνέχεια της ομάδας σου, μια και έχουμε δύο παιχνίδια για τον Αθηναϊκό εκτός έδρας, συνεχόμενα με Ατρόμητο και Διαγόρα. Η συνέχεια πιστεύω ότι θα είναι πιο καλή για μας, γιατί θα πάμε να παίξουμε χωρίς άγχος, με δύο ομάδες οι οποίες και αυτές χρειάζονται βαθμούς. Ο Ατρόμητος κοιτάει να σωθεί και ο Διαγόρας πάει και αυτός για την τρίτη θέση. 38 χρονών, Γιώργο Αγγελόπουλε, πόσο ακόμη θα παίζεις μπάλα? Βασικά πιστεύω θα παίξω γύρω στα 2 χρόνια ακόμη, εφόσον η ομάδα μου όπως έχουν τα πράγματα θα ανέβει στην Αλφα Εθνική και θα παίζω όσο αντέχω. Σταύρος Διαμαντόπουλος, ο τεχνικός του ΠΑΣ Γιάννενα, ο τεχνικός των ηττημένων για σήμερα. Κύριε Διαμαντόπουλε, τις απόψεις σας για τον αγωνιστικό πρώτα απ' όλα τομέα. Καταρχάς πιστεύω ότι ήταν ένα αθλητικό παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Προσπαθήσαμε πάνω απ' όλα να κερδίσει το ποδόσφαιρο σε θέματα ήθους. Από εκεί και ύστερα προσπάθησα να κερδίσω το παιχνίδι. Ο Αθηναϊκός ήταν τυχερός σε δύο αγωνιστικές φάσεις, ειδικά στο δεύτερο γκολ, το οποίο υπάρχει ακεραία ευθύνη ας πούμε, του τερματοφύλακα. Έκανε το δεύτερο γκολ και οριοθέτησε την νίκη του. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα συνεχίζεται, δεν χάθηκε τίποτα. Ήταν μια ήττα εκτός έδρας. Θα παλέψουμε για την άνοδο. 3-0.